το καιρό εκείνο, το καιρό ετούτο, τότε και σήμερα. Ο Κύριος εκλέγει τους μαθητάς Του. Να έχουμε δε κατά νου ότι εκείνος ο οποίος αγαπά τον Χριστό γίνεται και μαθητής του Χριστού. Και ό,τι του πει ο Χριστός, αυτό κάνει. Εκάλεσε, λέγει, παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας τους δύο αδελφούς, τον Ανδρέα και τον Πέτρο. Θάλασσα της Γαλιλαίας, θάλασσα της Γεννησαρέτ και θάλασσα της Τιβεριάδος είναι και τα τρία ονόματα αυτά στην θάλασσα την οποία χύνεται ο Ιορδάνης ποταμός. Σε εκείνο το μέρος εσύχναζαν όλα τα έθνη, ο λαός ο καθήμενος εν χώρα και σκιά θανάτου είδε φως μέγα. Η περιφέρεια της Γαλιλαίας ή το εκεί οι δράσεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μετά όταν ενίστευσε 40 ημέρας μέσα εις την έρημο, κατέβηκεν από τον μόνο εκείνη και την νηστείαν την αυστηράν την οποία τέλεσε ο Κύριος μας. Σήμερα ο κόσμος λέει, ποιος ενίστευσε, λέει, και να νηστεύσουμε κι εμείς. Νηστεύουν, λέγει, οι ασκητές. Και εσύ, Κύριε, που είσαι μέσα στον δρόμο αυτόν, μέσα στην θάλασσα αυτήν της αμαρτίας, δεν έχεις ανάγκη. Ο Κύριος μας μέσα στο βουνό προσεύχεται και ενιστεύει. Για ποιο λόγο? Για να μας δείξει το καλό παράδειγμα. Αυτό είναι το σημείο, το λεπτό, το οποίο υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Ό,τι βλέπεις να το τηρείς και ό,τι ακούεις να το πράττεις. Ανδρέας και Πέτρος, οι δύο αδελφοί, τους εκάλεσε ο Κύριος στο έργο Του το μεγάλο, στην διάδοση του Ευαγγελίου Του, στην ίδρυση της Βασιλείας Του επί της γης. Τους εκάλεσε και ευθέως, λέγει, μόλις τους εκάλεσε, αφέντες τα δίχτυα ακολούθησαν αυτό. Ήσαν γάρ αλληλείς. Γιατί το τονίζει η Αγία Γραφή αυτό? Μήποτε είπες είναι άνθρωποι διαστρεβλωμένοι, ότι αυτοί δεν ήσαν αλληλείς, αλλά ήσαν μορφωμένοι άνθρωποι. Δεν ήσαν αλληλείς, αλλά ήσαν πλούσιοι άνθρωποι. Δεν ήσαν αλληλείς, αλλά ήταν οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό το τονίζει η Αγία Γραφή και λέει ότι ήσαν αλληλείς, αλίευα, λέει, ψάρευα δηλαδή. Και μέσα σε αυτήν την κατάσταση, ευρισκόμενος ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ακολούθησαν αμέσως τον Χριστό και άφηκαν πάντα. Τα εγκατέλειψαν όλα. Σήμερα ο Κύριος μας δεν ζητεί να τα εγκαταλείψουμε. Ζητεί να εγκαταλείψουμε κάτι άλλο και να τον ακολουθήσουμε. Αυτό το οποίο δεν το βλέπουμε, αλλά το έχουμε μπροστά μας. Το οποίο ονομάζεται βάρος της αμαρτίας, τα ελαττώματα, οι πράξεις οι αμαρτωλές, η καρδία η μολυσμένη. Γι' αυτό ο Κύριος μας πάντοτε τονίζει και λέγει, «Δώσ' μου, Υιέ μου, συν καρδία. Δώσ' μου, παιδί μου, την καρδία σου. Εκ της καρδίας εξέρχονται πονηροί διαλογισμοί», λέγει. «Πορνίες, μοιχείες, ακαθαρσίες. Από την καρδία πηγάζουν όλα τα κακά». Γι' αυτό ο Κύριος μας ζητεί από εμάς τους αμαρτωλούς να Του δώσουμε την καρδία μας. «Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου». Ζητεί ο Κύριος μας να Του δώσουμε την καρδία μας, να φύγουν τα ελαττώματά μας και να Τον ακολουθήσουμε. Ο Ανδρέας και ο Πέτρος δεν ήταν πρώτη φορά που έβλεπαν τον Χριστό.
διότι ήσαν μαθητέ του Ιωάννου του Προδρόμου. Και όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εφυλακίστη, τότε ενεφανίστηκε ο Χριστός μας και τον είδε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και έδειξε με το χέρι του. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Ιδού το αρνάκι, λέγει, του Χριστού του Θεού, ο οποίος ήρθε να σηκώσει όλη την αμαρτία του κόσμου, ό,τι υπάρχει πάνω στην γη που βαραίνει τον άνθρωπο. Είδε ο αμνός του Θεού και του είπαν, Κύριε, πού μένεις? Και απήντησε ο Χριστός, έρχεστε και είδετε. Έλατε μαζί μου να με δείτε και πού μένω και τι κάνω. Και πήγαν μαζί του και έμειναν όλη την ημέρα εκείνη, λέγει, ο Ανδρέας και ο Πέτρος. Και έπειτα προχωρών, ο Κύριος μας βλέπει άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη, τους υιούς του Ζεβεδαίου. Ιακώβους έχουμε δύο, τον Ιάκωβον, τον αδελφόν του Ιωάννου, του θεολόγου, και έχουμε και τον Ιάκωβον, τον Υιόν του Αλφαίου. Έχουμε δύο Ιακώβους, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι δύο αδελφοί. Γιατί καλεί πάντοτε δύο αδελφούς ο Κύριος μας? Διότι θέλει να γνωρίζουμε ότι όλοι μας είμαστε αδελφοί και δεν πρέπει να υπάρχει μίσος απέναντι του ενός και του άλλου. Μας καλεί ο Θεός να είμαστε αδελφοί και το λέει, εκ τούτου γαρουνώσονται ότι εμείς μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Θα σας καταλάβει, λέει, ο κόσμος, ο οποίος είναι μακριά από εμένα, ότι είστε δικά μου παιδιά, εάν έχετε αγάπη αναμεταξύ σας. Ιάκωβος και Ιωάννης, Ανδρέας και ο Πέτρος, οι τέσσερις πρώτοι μαθητές του Κυρίου μας, και μετά συνεπλήρωσαν τη δωδεκάδα ο Κυριός μας. Και τότε όταν συνεπλήρωσε την δωδεκάδα, ο Κύριος μας είπε, πορεύεστε στον κόσμο άπαντα και κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη χτίση. Το καιρό εκείνο, λέγει, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού έδωκε να αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε αυτά εκβάλλει και θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα μαλακία. Τούτος απέστειλε ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγω, εις οδόν εθνών μη απέλθετε και εις πόλεις Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντας ότι ίγκυ και είναι η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς αγύρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν τότε. Αυτά είπε ο Κύριος μας, αυτή είναι η επαγγελία του Κυρίου μας, αυτή είναι η θεϊκή διαταγή την οποία έδωκε ο Κύριος. Και οι μαθητές επορεύθησαν κατά την επαγγελία του Κυρίου και την υπόδειξη που τους έδωκε. Και εισήλθαν μέσα εις μίαν απέραντον παιδιάδαν, αδερφοί μου. Και αυτή η παιδιάδα ήταν γεμάτη από λύκους, λιοντάρια, άγρια ζώα, θηρία, δηλητήρια. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο έστειλε ο Θεός 12 αρνία, 12 μαθητάς. Πώς είναι το δυνατόν να νικήσουν όλα αυτά τα θηρία, 12 αρνάκια? Και όμως μεγάλη η χάρη του Θεού. Η δεξιά του υψίστου επί είσαι δύναμη, λέει. Ο Κύριος από ψηλά ενεδυνάμωνε τους μαθητάς και πολέμησαν με λύκους, πολέμησαν με λιοντάρια, με βασιλείς, οι οποίοι έχυναν αίμα, ποταμούς αιμάτων. Γέμισεν η γη και ύπκεν η γη το αίμα των μαρτύρων και ακολούθησαν τον Χριστόν και έμειναν πιστοί άκρη θανάτου.
και δεν εγκατέλειψαν το κήρυγμα του Κυρίου, δεν εγκατέλειψαν την αποστολή του, δεν εγκατέλειψαν εκείνο το οποίο τους είπε ο Κύριος, αλλά έμειναν πιστοί στη διαταγή του Θεού. Και εκείνοι μέσα στον κόσμο εκήρυκαν παντού συνεργούντος του Κυρίου και ποιούντος θαύματα για να πιστεύσει ο κόσμος. Και έστειλε τη χάρη του Αγίου του Πνεύματος και φώτισε τους μαθητάς την ημέρα της Πεντηκοστής και έγιναν κήρυκες του Ευαγγελίου του Κυρίου μας και γέμισε η γη και έφυγαν τα είδωλα, έφυγαν οι άπιστοι, έφυγαν εκείνοι οι οποίοι ήσαν μακριά από τον Θεό. Αδελφοί μου, ο Κύριος μας όταν εκάλεσε τους μαθητάς του αφήκαν τα δίχτυα απλωμένα μέσα στην θάλασσα. Τούτο σημαίνει ότι και οι μαθητές του Κυρίου και οι λειτουργοί του Θεού και οι θεολόγοι οι οποίοι κηρύττουν τον Λόγο του Θεού και όλοι οι επίσκοποι και όλοι οι αρχιερείς απλώθουν τον Λόγο του Κυρίου και εκείνοι οι οποίοι ακούν και τηρούν σώζονται, εκείνοι οι οποίοι δεν ακούν και δεν τηρούν απέρχονται στην αιώνιον κόλαση. Διότι λέγει, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Κύριε, αξιώσε με να ακούμε τα λόγια σου εις τον κόσμο τούτον και να τηρούμε τα εντολάς του και χάρισε μας και την επουράνιο σου βασιλεία.